να εστιάσουμε λίγο στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και τι αλλάζει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση με φόντο τις ελλείψεις στα φάρμακα. Αναφέρομαι σε ένα σχεδιασμό, σε ένα σχέδιο, σε μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν βέβαια και σχετικές τοποθετήσεις των ιατρικών συλλόγων σε πανελλαδικό επίπεδο, κάποιες πιέσεις που ασκήθηκαν. Σχέδιο χορήγησης μόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγής σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα αρχικά που βρίσκονται σε έκταση, σε έλλειψη. Ένα σχεδιασμός που πιθανότατα να επεκταθεί σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, είτε αυτά βρίσκονται σε έλλειψη είτε όχι. Έχουμε ετοιμάσει μία παρουσίαση αναφορικά με το πότε επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγογράφηση. Δηλαδή πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πότε επιτρέπεται λοιπόν σε ασφαλισμένους φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με το παλιό καθεστώς λοιπόν, τουρίστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, η δεύτερη κατηγορία, και μετά πότε επιτρέπεται σε μετανάστες που δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ. Παραμένουμε στο θέμα και πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πρόεδρε, πώς είστε? Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και στους ακροατές σας, χρονιά πολλά σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε να ρίξουμε φως λοιπόν σε κάποιες πτυχές του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας. Ηλεκτρονική λοιπόν συνταγογράφηση για τα φάρμακα σε έλλειψη. Αναφέρουμε στον αρχικό σχεδιασμό. Ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά σας. Πάγιο αίτημα όλων των ιατρικών συλλόγων, και νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο λογικό, είναι ότι εμείς θέλαμε όλα τα φάρμακα να συνταγογραφούνται. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα με τα αντιβιωτικά, που όταν έγινε υποχρεωτική η συνταγογράφησή τους, έπεσε η πτώση, παρατηρήθηκε πτώση των, κατά 20% της κατανάλωσής τους. Εάν υπάρχει ένας ιατρικός έλεγχος και αν ο ασθενής παίρνει ένα φάρμακο επειδή το χρειάζεται, μετά από ιατρική επίσκεψη και συμβουλή, τότε πλέον μπορεί να γίνει ένας εξορθολογισμός της χρήσης και μια πιο σωστή χρήση τους. Οπότε να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του και κατ' επέκταση να μειωθεί και η αλόγιστη χρήση. Μάλιστα. Βέβαια. Οπότε, αναφορικά με τα βασικά χωρία του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, ποιες οι αρχικές ενστάσεις και πού βρισκόμαστε σήμερα? Αυτό το οποίο θέλαμε, αυτό το οποίο καταρχήν να πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες ενστάσεις και να πω ότι ακόμα και αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο για τα γενώσιμα, έτσι κι αλλιώς εμείς μέχρι τώρα συλλογογραφούσαμε κυρίως με την δραστική ουσία, γράφαμε και μετά η εμπορική συσκευασία θα μπορούσε να αλλάξει και το φαρμακοποιό εάν δεν υπήρχε το πρωτότυπο. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και το είχαμε και τα γενώσιμα έχουν μπει στη ζωή μας και τα εμπιστευόμαστε τα γενώσιμα φάρμακα. Οπότε νομίζω ότι ο σχεδιασμός το να γίνεται όλο με ηλεκτρονική συνταγογράφηση, νομίζω ότι είμαστε υπέρ. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία και αυτός ο σχεδιασμός έρχεται με φόντο και τις ελλείψεις φαρμάκων και ένα φαινόμενο το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει διωγγωθεί και έχει προβληματίσει. Έπρεπε να έρθουν οι ελλείψεις των φαρμάκων για να γίνουν τα αυτονόητα με τη συνταγογράφηση των φαρμάκων και να μην να μπορεί να τα παίρνει έτσι από το φαρμακείο. Είναι αυτό που φωνάζαμε εδώ και καιρό. Δεν έπρεπε να έρθουν οι ελλείψεις. Πριν τις ελλείψεις έπρεπε να είχε γίνει αυτό. Γι' αυτό φωνάζαμε. Και αν θέλετε, ακόμα και για το αντιγρυπτικό εμβόλιο που φωνάζαμε οι ιατρικοί σύλλογοι, ότι θέλουμε συνταγογράφηση, θέλουμε να επισκεφτεί τον γιατρό, θέλουμε να συμβουλευτεί τον ιατρό, ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Πρόεδρε, θα ήθελα και ένα σχόλιο αναφορικά με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μέσα από ανακοινώσεις βέβαια γιατρών περί μαζικών αποχωρήσεων και παραιτήσεων αναισθησιολόγων, εάν η διοίκηση, ο διοικητής παραμείνει στη θέση του. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι έχω εκφραστεί πολλαπλώς ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι αρνούμαστε τον έλεγχο, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι δημιουργούμε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να εξυπηρετήσουμε τον ασθενή, είμαστε εδώ πέρα για να προσφέρουμε την ιατρική μας επιστήμη, αλλά θέλουμε μια αξιοπρέπεια. Θέλουμε να υπάρχει μια αξιοπιστία.
Δεν μπορεί οποιοδήποτε διοικητής να στέλνει στο σπίτι, στο σπίτι τριών αναισιολόγων οι οποίοι έχουν δηλώσει COVID, όχι ένα συνάχη, COVID, να στέλνει τον ιατρό εργασίας που δεν δικαιούται να φύγει από το νοσοκομείο για να πάρει, να τους πάρει δείγμα rapid test, το οποίο εννοείται ότι δεν θα μπορούσε ούτε αυτό να κάνει. Αυτό είναι με ένα ευθύ πλήγμα ενάντια στην ιατρική αξιοπρέπεια και αξιοπιστία. Και δηλαδή τους γιατρούς που εγώ δεν εμπιστεύομαι θέλουν να τους βάλουν να δίνουν αναισθησία. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα. Πρόεδρε. Εμείς δεν θέλουμε διαφορετική μεταχείριση. Θέλουμε όμως την ιατρική μας εργασία και πράξη να την κάνουμε με αξιοπρέπεια και να είμαστε σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Πρόεδρε, πιστεύετε ότι ο διοικητής θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του? Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν οδηγηθεί στα άκρα. Νομίζω ότι από την πλευρά του διοικητή δεν δόθηκε ούτε μία εξήγηση πέρα από ένα το οποίο είπε ότι εγώ τον έστειλα για νοσοκομιακή περίθαλψη, δηλαδή έστειλε τον ιατρό εργασίας που δεν μπορούσε να φύγει για νοσοκομιακή περίθαλψη στους αναισιολόγους, δηλαδή ρίχνουμε την ευθύνη στον ιατρό εργασίας. Δεν ακούστηκε ένα συγγνώμη, δεν ακούστηκε ένα έκανα σφάλμα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, ήσασταν σαφέστατος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.